μια γαλιβίλια. Γαλιβίλια εγώ για μια γαλιβίλια. Μια πιστεμένη αγάπη, παραπονώ μια πιστεμένη αγάπη. Λέω. Άντες ποιος σε λαντρεύει, ποιος σε λαντρεύει όσα και με αμάν, αμάν. Ποιος σε λαντρεύει όσα και με ποιος αγαπά καλιά. Άντε σαμάνα ποιος αγαπά καλιά. Λέω. Άντε δίνω για σε καεί και αμάν, αμάν. Σε καεί και καρδιά σαν την καρδιά μου. Άντε σαν μάνα καρδιά σαν την καρδιά καμιά φορά με κλάει μας το όνειρό σου. Άντε σαν μάνα με κλάει μας το όνειρό σου. Λέω, γιατί με πλήγωσε. Λέω, γιατί με πλήγωσε. Γιατί με πλήγωσε σκληρά ο χωρισμός σου. Άντε σαμάν σκληρά ο χωρισμός σου. Πατά στην κακόν ουρανό, τον ουρανό.
φανταστήκα τον ουρανό χωρίς αστέρ ούτε ένα, χωρίς αστέρ ούτε ένα. Μα δεν φανταστήκα ποτέ, ποτέ, αχ, μα δεν φανταστήκα ποτέ. Μα δεν φανταστήκα ποτέ ζωή χωρίς εσένα, ζωή χωρίς εσένα. Εβίβες. Γεια σου, Βίβα, Βίβα. Παναγιώτη. Καλώς σε βρήκαμε. Γεια σου, Παναγιώτη, Βίβα. Να είμαστε καλά. Και ναι, κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή Πολιτικές Διαδρομές χθες και σήμερα με τον Παναγιώτη Κωνσταντινίδη και όπως σας έχω υποσχεθεί εκπλήξεις, ξεκινάμε μια σειρά εκπομπών ζωντανών εμφανίσεων με εξαιρετικούς φίλους καλλιτέχνες και θα ξεκινήσω την παρουσίαση πρώτα απ' όλα. Έχω δίπλα μου στη συντροφιά μας, πέρα από τους εξαιρετικούς καλλιτέχνες που θα παρουσιάσουμε, τον Ανδρέα Σιάτρα, αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Κριτών Νέας Μήνης. Καλησπέρα, Ανδρέα. Καλησπέρα, Μαγιορί. Και με τη σειρά που τους βλέπω, έχω τον Αδαμάντιο Λαδουκάκη. Καλησπέρα. Τον Αντώνη Κεχαγιαδάκη. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Παναγιώτη. Και το Μανώλη Φετοκάκη. Καλησπέρα. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος, Αντώνη, γιατί το συζητάμε πάνω από ένα χρόνο να ανταμώσουμε και τα καταφέραμε. Εντάξει, δόξα τω Θεώ. Καλά είναι. Σήμερα, σήμερα το θέμα μας είναι η παραδοσιακή μουσική της Κρήτης και δεν θα μπορούσε άλλωστε να μην είναι. Έχουμε κοντά μας ανθρώπους που την υπηρετούν και εκπροσωπούν την Κρήτη. Θα ήθελα όμως πριν, για να γνωρίσει και το κοινό μας, δύο λόγια ο καθένας για τον εαυτό του. Ξεκινήσω εγώ δηλαδή. Και σε κοιτώ στα μάτια, Αντώνη. Λοιπόν, είμαι ο Αντώνης ο Κεχαγιαδάκης. Είμαι από το Ρέθυμνο, από τα Μάρη, από την επαρχία Μαρίου. Πολλούς χαιρετισμούς στην Βέδρυπα. Στο Ρέθυμνο, ναι, χαιρετίσματα εκεί πέρα στο χωριό, σε όλους, εκεί στο χωριό Βαλιώνες. Εκεί κοντά έχουμε και τον Κορκόδηλο εδώ, ο φίλο μας. Αυτά. Εντάξει, εδώ στην Αργυρούπολη μένω εγώ, ελληνικό δηλαδή, σύνορα ελληνικού Αργυρούπολης. Από 13 χρόνων παίζω λίρα. Ξεκίνησα στο σύλλογο της Αργυρούπολης με το δάσκαλο το Βαγγέλη τον Πιθαρούλη. Να είναι καλά, γιατί είναι τώρα στην Κρήτη μέρη μόνιμα. Και μετά ξεκίνησα με τον αστρινό του Ζαχαριουδάκη. Να είναι καλά, αυτός μένει στην Αθήνα ο αστρινός, ο δασκαλός μου, να είναι καλά κι αυτός. Τους αγαπώ και τους δύο. Τους ευχαριστώ για όσα μου δείξανε και όσα μου είπανε. Στα μαθήματά μου φυσικά που έκανα στο σύλλογο. Και εγώ με τη σειρά μου συνεχίζω και ό,τι μπορώ κάνω και ό,τι καλύτερο και αυτό που μπορώ και αγαπώ. Αυτά. Θες κάτι άλλο? Δισκογραφικά. Εντάξει, δισκογραφικά με τον Άκη έχουμε κάνει ένα CD το 2006. Το Όρκος Αγάπης λέγεται το CD. Θα στο δώσουμε μετά, ναι, εντάξει. Στο έχουμε φέρει για δώρο από εμάς, για σένα με πολύ αγάπη. Να είστε καλά. Αυτά. Μανώλη, θα πάω εγώ λίγο ανάποδα μέχρι να βοηθήσω. Έλα, πήγαινε στο Μανώλη, όσο σου μιλάει, Μανώλη, πάρε εγώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστήσω. Να το δείξουμε κιόλας. Είναι το Όρκος Αγάπης. Αδαμάντιο σε φωνάζουν ή Μάκη. Αδαμάντιο. Να ξέρουμε κιόλας. Αυτό είναι το CD.
Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Μανώλη. Καλησπέρα για μένα. Καταγωγή από Ρέθινο έχω εγώ, από το γαράζο Μελοποτάμου. Τους χαιρετισμούς βέβαια. Όσοι ακούνε, και από Αθήνα και από εκτός Αθήνας. Από το 96-97 ασχολούμαι με το λαό του. Εγώ να πω ότι σήμερα έχει κατακλείσει το στούντιο. Θέλουν να έρθουν κι άλλοι. Ίσως έρθουν. Με το που μάθουν ότι θα έρθετε. Συγγνώμη για την παρένθεση. Αλλά αυτό που έχω εισπράξει εγώ, ότι είστε έτσι αγάπητοι πάνω απ' όλα. Είμαστε καλά, είμαστε καλά. Εδώ σε... Συγγνώμη, Μανώλη. Εμείς αγαπάμε, ναι, πάμε. Μανώλη, συνέχιση, συγγνώμη. Να πω ότι η δάσκαλο έχω το Γιάννη Κακλή. Καλή τη ώρα εκεί που είναι. Πολύ σημαντικός δάσκαλος. Και μπορώ να δώσω το λόγο στον Αδαμαντίο. Φτάνετε εγώ τώρα. Ναι. Λοιπόν, καλησπέρα για μένα. Καλώς σε βρήκαμε, Παναγιώτη. Καλώς σας βρήκα. Καλή αργά παρά ποτέ που είπαμε και στην αρχή. Βεβαίως. Λαδουκάκης Αδαμάντιος. Καταγωγή από Ηράκλειο. Εγώ ξέφυγα από το Ρέθιμο πριν δύο. Λοιπόν, Θαλψανό το χωριό. Πολλά έχει φιλιά στο Θαλψανό. Ασχολούμαι και εγώ από το, με το Λαούτο από το 96-97 και εγώ κάπου εκεί. Ακριβώς. Ο πρώτος άνθρωπος που μου έδειξε το λαό ήταν ο Μανώλης Παπαδάκης, ένα κοπέλι. Καλή τώρα είναι στην Κρήτη, αυτός μένει στον Άγιο, στον Άγιο Νικόλα μόνιμα. Καλή τώρα, θα χαιρετήσει μετά από να ακούει. Και από τότε μετά το παλεύουμε. Εδώ με τον Αντώνη έχουμε κάνει και μια δισκογραφική δουλειά παρέα. Με τον Μανώλη έχουμε κάνει και τρεις μαζί άλλη μια ζωντανή παρέα. Και ο Θεός μας έχει καλά να κάνουμε κι άλλες. Να είμαστε καλά, να ανταμώνουμε. Αμήν, αμήν. Πριν προχωρήσουμε, να πω δύο λέξεις λίγο για να μπούμε και λίγο στο θέμα για την παραδοσιακή μουσική της Κρήτης. Αποτελεί ένα ιδιαίτερο πολιτιστικό στοιχείο της Κρήτης, άλλα τραγούδια της Κρήτης. Και όσο θα μιλάω και θα με συμπληρώνετε, βέβαια, γιατί είστε οι πιο ειδικοί και πάντα σε αυτήν την εκπομπή λέω ότι βάζουμε ένα θέμα, αλλά θέλουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι γνώστες της θεματολογίας, γιατί απλά εγώ παρουσιάζω μια θεματολογία με κύριο γνώμονα τον πολιτισμό μας, γιατί ο πολιτισμός μας ενώνει. Άλλα τραγούδια της Κρήτης είχαν καθαρά τοπική διάβαση και άλλα παγκρίτια. Στα τοπικά ανήκουν τα Ριζίτικα της Δυτικής Κρήτης. Πιστεύετε ότι το εμφανίστηκαν στα χωριά που βρίσκονται στις Ρίζες, δηλαδή στους πρόποδες των Λευκών Ωραίων. Θα σταματήσω εδώ. Μάλλον θα συμπληρώσω ότι οι διακρίνουν τα Ριζίτικα σε μεγάλες κατηγορίες της Τάβλας και της Στράτας. Και θα συνεχίσουμε μετά. Αλλά έχω δίπλα μου και τον Ανδρέα τώρα που θέλω να τον ανακρίνω. Γιατί το δικό μας άνθρωπο. Γιατί τόσο καιρό δεν έχει έρθει και όλο μου ξεφεύγε, κάτι τύχαινε και δεν τα καταφέραμε. Περίμενα να έρθουμε τα παιδιά. Ναι, ακριβώς. Επειδή σχεδόν έχει περάσει όλος ο σύλλογος. Ωραία, πολύ καλά. Ήρθε η ώρα σου. Αυτό βλέπω. Εγώ θέλω να πω ότι το τελευταίο διάστημα στο σύλλογο, περίπου 1,5 χρόνο, υπάρχει μια μεγαλύτερη δραστηριότητα, γιατί επειδή σας παρακολουθώ και το ξέρεις πολλά χρόνια, έχει μπει νέο αίμα, νέο στοιχείο, με περισσότερη όρεξη για συμμετοχή και έχετε κινήσει και το ενδιαφέρον και των άλλων μελών στο να συμμετάσχουν και να είναι πιο ενεργοί μέσα στο σύλλογο. Ισχύει κάτι τέτοιο? Είναι σωστή η εντύπωση μου? Ισχύει, έτσι. Το θέμα είναι για όλους τους συλλόγους ο κόσμος. Το αίμα, το καινούριο που μπαίνει μέσα, πάντα έχει όρεξη για κάτι καινούριο και ο καθένας προσπαθεί. Μάλλον θέλεις λίγη τσιγκουβιά για να δώσεις λίγη ένταση στη φωνή σου. Να δώσω όσο γίνεται, όσο μπορώ, όσο μπορώ. Λοιπόν, αυτό που είπα, προσπαθούμε όσο μπορούμε, ό,τι έχουμε και δεν έχουμε να το δώσουμε για το σύλλογο για να μπορέσουμε να τον βοηθήσουμε, να ανέβει όσο γίνεται ψηλότερα. Ζητάμε τον κόσμο να είναι κοντά μας, να είναι δίπλα μας, έχει νέες ιδέες, έχει όρεξη και βοηθάει ο νέος κόσμος στον παλιό και ο παλιός στον νέο και προχωράμε. Μέχρι σήμερα σας παρακολουθώ και θα μας τα πεις λίγο εντάχει και περισσότερο στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής τι περιμένουμε αυτό το Σαββατοκύριακο για να πάμε πολύ πιο κοντά, γιατί δεν σας προλαβαίνουμε. Είναι για να το... τι συνέβη το προηγούμενο Σάββατο, προηγούμενο Σαββατοκύριακο, είχατε κάποια εκδήλωση την προηγούμενη εβδομάδα? Δηλαδή μέσα στη εβδομάδα που μας πέρασε είχαμε την περιφορά της εικόνας που κάναμε στην πλάκα
της Ιεροσολυμίτης σας που ήρθε. Κάναμε αυτή την εκδήλωση, το Σαββάτο έχουμε μια άλλη εκδήλωση. Χορεύουμε για στο 13ο Δημοτικό Σχολείο, αν το θυμάμαι και καλά, γιατί αυτά ασχολείται ο Γενικός Γραμματέας. Σωστά. Είναι ένα φιλοανθρωπικό γκαλά είναι αυτό. Προσπαθούμε ό,τι μπορούμε και εμείς να δώσουμε για τον κόσμο που έχει προβλήματα τη σήμερα ημέρα. Και εκεί θα συναντηθούν ξανά οι τρεις αγαπημένοι σύλλογοι από τους τέσσερις. Ο Σύλλογος Υπηρωτών, η Ένωση Ποντίων και η Ένωση Κριτών Νέας Μύρνης. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Έχω διαβάσει. Διαβάζει. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε για τις δραστηριότητες του Συλλόγου. Θα πούμε κάποια πράγματα έτσι να ενημερώσουμε τον κόσμο για την μουσική, την παραδοσιακή μουσική της Κρήτης. Αλλά ας κάνουμε ένα διάλειμμα. Αντώνη, ο λόγος σε σένα. Πάμε. Λέω Γεια σου πατέρ μη Κρήτη, γεια σου πατέρ μη Κρήτη. Μουσική.
παραπονεύω. Πώς να μην παραπονεύω, πώς να μην κάνω λάθη. Άντε σαν μάνα πώς να μην κάνω λάθη. Αν κράτας τη σκέψη μου, άντε σλάμα να μάν. Αν κράτας τη σκέψη μου κύλο, κύκη μου εγάπη. Άντε σαν μάνε κι η λογική μου εγάπη. Με ζυγεία σας. Αμήν. Να μην ξεχάσω όμως να πω ότι η εκπομπή έχει και χορηγό και τον ευχαριστούμε. Είναι ο Φόρος Σμύρνη, η κάβα με τσιρούς καρπούς, εξαιρετικό τσίπουρο τσικουβιά, με μπαχαρικά παραδοσιακά προϊόντα. Τον ευχαριστούμε τον κύριο Παπόρη Μάκη. Σύντομα θα τον έχουμε και στην παρέα μας. Και συνεχίζουμε στην κατηγορία των τραγουδιών με παγκρίτη αδιάβαση ανήκουν οι λεγόμενες ρήμες. Πωλήστηκα σε ιανδικούς 15 σύλλαβους στίχους ομοιοκατάληκτα ποιήματα με μορφή αφηγηματική και περιεχόμενο ιστορικό, κοινωνικό, θρησκευτικό κτλ. Οι φορείς τους είναι λαϊκοί, συνήθως ποιητές, ρημαδόροι, οι οποίοι έχοντας στοιχειώδη συνείδηση της προσωπικής δημιουργίας, σε αντίθεση με τους ποιητές του γνήσιου δημοτικού τραγουδιού, αποκαλύπτουν στις ρήμες τους το όνομά τους και άλλα στοιχεία της ταυτότητάς τους. Στην ίδια κατηγορία ανήκουν και τα βίσικα σε ομοιοκατάληκτους ιανδικούς 15 στίχους, κοινώς μαντινάδες. Βασικοί φορείς είναι οι λαϊκοί λιράριδες ή ρημαδόροι και απλοί άνθρωποι, οι οποίοι συνηθίζουν να τραγουδούν με θαυμαστή ευχέρεια στα γλέντια, διάφορα βίστηκα, άλλοτε παραδοσιακά και άλλοτε αυτοσχέδια, ανάλογα με την περίσταση. Τραγουδιούνται πάντα σε διάφορους μελωδικούς σκοπούς, όπως πριν ακούσαμε Συρτά, από τους οποίους άλλοι είναι χορευτικοί και άλλοι εξυπηρετούν καθαρά και μόνο το τραγούδι. Έτσι λίγο να βάζουμε και τους ακροατές μας στο κλίμα. Ανδρέα, τον έχω τώρα δίπλα και τον εξετάζω. Τι άλλα καλά ετοιμάζει ο Σύλλογος για το επόμενο διάστημα μέχρι το Πάσχα, γιατί μην ξεχνάμε ότι πλησιάζουμε και στο Πάσχα, και εδώ αργότερα θα σας ζητήσω κάτι σχετικό στην πορεία προς, δεν ξέρω αν στην περιοχή σας ιδιαίτερα ή γενικά στην Κρήτη υπάρχει κάτι ιδιαίτερο την περίοδο του Πάσχα, ήθιστε κάτι να τραγουδιέτε. Να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρουμε κάτι να τραγουδιέτε. Εντάξει, θα παίξουμε. Ρωτώ για να μαθαίνουν, ναι. Ψάχνω πρώτες ημερομηνίες, νομίζω. Όχι, δεν θέλω ημερομηνίες. Δεν θυμάμαι. Ας πούμε την άλλη εβδομάδα έχετε κάτι κανονίσει. Λυσέτε το Πάσχα. Ή πάμε όλοι στην Κρήτη. Εμείς τελειώνουμε τώρα, αυτό το Σαββάτο, και έχουμε περίπου 12 μέρες να ξεκουραστούμε. Και μετά έχουμε πάλι μια εκδήλωση που είναι Κυριακή. Δεν θυμάμαι όμως τι έχω. Πρέπει να το δω. Έτσι. Ναι, τεχνολογία. Η τεχνολογία δεν τα έχω εγώ καλά. Μέχρι να βρεις την τεχνολογία, παλεύω. Να ρωτήσω κάτι τέτοιο αδαμάτω. Μπράβο. Παρακαλώ. Και είναι ερώτηση προς όλους για να μαθαίνουμε κιόλας. Το λαούτο, η λύρα, και σε άλλες περιοχές, νομίζω σε κάποια περιοχή στα Χανιά, συναντάμε το βιολί.
Και στη Σιτία και στα Χανιά υπάρχει το βιολί. Και μάλιστα υπάρχει είναι... το λιράκι, υπάρχει ασκουματούρα, το χαβιόλι είναι και άλλα. Δεν είναι μόνο τα μόνο η λίρα και το λαούτο. Απλά η λίρα και το λαούτο είναι τα πιο ευρέως διαδεδομένα, ας πούμε, κριτικά όργανα που ξέρει ο κόσμος. Το κατά εξοχή είναι μουσικό όργανο, είναι η λίρα. Το κατά εξοχή, ναι. Το βιολί βέβαια είναι μια, ας το πω, που έρχεται από την... Το βιολί είναι πιο παλιό. Η λίρα είναι μετά τον 15ο αιώνα. Ναι, και είχα την αίσθηση ότι νόμιζα το αντίθετο. Όχι, όχι, το ανάποδο. Πρώτα είναι το βιολί και μετά η λίρα. Και είναι επιρροή από την ενετοκρατία, κατά κάποιο τρόπο. Ακριβώς. Σε τι ρυθμό παίζονται συνήθως τα κομμάτια που ακούμε? Δηλαδή, τέταρτα, ναι, αυτό, ναι. Εντάξει, αυτό εξαρτάται τώρα το κάθε κομμάτι. Άμα είναι πιο παλιό κομμάτι, μπορεί να παίζεται πιο σιγά. Άμα είναι πιο καινούργιο κομμάτι, πιο γρήγορα, εντάξει. Αυτό είναι και ανάλογα. Ας πούμε, στα Χανιά λίγο παίζουν πιο γρήγορα, παιχτικά. Όχι ότι δεν παίζουν και στο ρέθιμο, απλώς είναι τα ανάλογα τραγούδια και σε κάθε περιοχή. Πώς παίζουν. Σαν ρυθμοί, εντάξει, πάνω κάτω τα ίδια είναι. Είναι ίδια, ας πούμε. 2-4-6, 4-4. Ναι. Υπάρχουν και μερικά 7-8 και 9-8, αλλά είναι συζητημένα τώρα αυτά. Δεν είναι τέτοιο. Πάντως είναι. Εντάξει, ας πούμε, ο Μαλεβιζιώτης που. Κατά εξοχή. Κατά εξοχή, ναι, επειδή έχει πρωτοχωρευτεί και στο Ηράκλειο και αυτά. Εντάξει, ο Μαλεβιζιώτης είναι λίγο πιο γρήγορος, ας πούμε, επειδή είναι και πιο γρήγορος χορευτικός χορός. Όπως και το γρήγορο το Πεντοζάλι, ας πούμε. Παρομοιάζουν αυτά, δηλαδή λίγο. Έχετε μεγάλη. Στην ευρύτερη νησιώτικη περιοχή η κριτική παραδοσιακή μουσική έχει επηρεάσει πάρα πολύ, διότι είτε υπήρχαν οι βεντέτες, να πούμε έτσι, ή οι διαφωνίες και φεύγαν από το νησί της Κρήτης, πηγαίναν αλλού. Γι' αυτό και παντού. Γι' αυτό και βλέπουμε επιρροές, ας πούμε, στην Κάρπαθο, από τη μουσική της Κρήτης, ακόμη και στην Πάτμο, γιατί έχετε πάει. Ναι, ώρα του καλή του Αντώνη. Όλη η Ελλάδα μια Κρήτη είναι. Και στην Άξο είναι η απέναντι των κομμάτων. Εντάξει, είναι πολλά. Εδώ που καθόσαστε, καθόταν φίλος που ήταν από την Απείραμφο και λέγαμε από την Απείραμφο. Καλά, λελαγκόνι. Εντάξει, εμάς ας πούμε τώρα οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις είναι. Θα πάμε και στα Τρίκαλα Θεσσαλίας. Έχουν σύλλογο Κρητών εκεί πέρα, έχουμε πάει πολλές χρονιές. Εντάξει, δηλαδή παντού, όπως είπες τώρα που ανέφερες, παντού υπάρχει κάποιος σύλλογος Κρητών, είτε στο εξωτερικό, είτε στο εσωτερικό εδώ πέρα, δηλαδή. Έχω την αίσθηση και θέλω να με βοηθήσεις σε αυτό, ότι την τελευταία περίπου δεκαετία ή λίγο περισσότερο, λίγο λιγότερο, ξαναήρθε στο προσκήνιο η παράδοση γενικότερα και συγχωρέστε με εντός εισαγωγικών να το πω, έγινε ξανά λίγο της μόδας το κριτικό τραγούδι, η κριτική μουσική. Πότε ήταν της μόδας Κρήτη. Καταλαβαίνεις. Ποτέ δεν έφυγε η Κρήτη από τη μόδα. Απλά προβάλλεται λίγο περισσότερο τα τελευταία χρόνια. Ακριβώς. Προβάλλεται παραπάνω, αλλά δεν έφυγε ποτέ. Οι υπόλοιποι δεν το ξέραν. Εμείς οι κριτικοί δεν το ξέρατε. Εμείς οι κριτικοί το ξέρουμε. Εμείς πάντα είχαμε αυτή την κουζουλάδα που λέμε. Και πάντα αγαπάμε και λατρεύουμε τον τόπο μας. Μην με παρεξηγείς αυτό. Με διόρθωσες ακριβώς. Ακριβώς αυτό. Πάνω προσθέτω και σε αυτό πάνω προσθέτω ότι τα τελευταία 3 χρόνια ξεκίνησε και η νεολαία της Κρήτης να υποστηρίζει τον παραδοσιακό παραδοσιακή μουσική. Και αυτό είναι επιτυχία, μου δίνεις πάσα να πω σε όλα τα κρητικά σωματεία που κάνουν δουλειά και φαίνεται από τη συμμετοχή που των γονέων με τα παιδιά. Έτσι. Και μεγαλούν και τα τμήματα για το σύλλογο. Όλοι οι κριτικοί σύλλογοι οφείλουν να μαζέψουν τα κοπέλια στο σύλλογο. Έτσι πρέπει να γίνει. Είναι και... Δεν πρέπει να χάνουμε τίποτα γιατί είμαστε περιορισμένοι στην Αθήνα. Κάνουμε πολύ μεγάλο έργο όλοι οι σύλλογοι. Όλοι οι σύλλογοι, για να μην πούμε τώρα μόνο για εδώ πέρα και όχι, 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 όλοι οι σύλλογοι. Όλοι μα αυτό είπα ότι όλα τα σωματεία. Κάτι παραπάνω, άλλος κάτι μπορεί να είναι λιγότερο. Όσο μπορεί ο καθένας ένας όμως κάνουν όλη δουλειά και όλοι οφείλουν να την κάνουν τη δουλειά. Γιατί πρέπει να γίνεται, πρέπει ο κόσμος να είναι εδώ. Πρέπει να είναι στην Κρήτη. Δεν μπορεί να χάνεται κανένας. Να πω. Και έχουν. Πες. Για να λίγο. Να συνεχίσω, κατά τις αρχές του 20ου αιώνα η Κρήτη είναι από τις πρώτες περιοχές στην Ελλάδα που δέχεται
τα κύματα προσφύγουν από τα παράλληλες Μικράς Ασίας. Υπάρχει λόγος αυτό που το λέω, διότι και από την πόλη, διότι εμφανίστηκε στις αρχές και μετά το φαινόμενο της, με την ανταλλαγή πληθυσμών λόγω εμπορίου, λόγω προσφυγιάς. Έχουμε στα μεν παράλια της Μικράς Ασίας τους λεγόμενους τουρκοκριτικούς, αλλά και από τη μεριά της Κρήτης έχουμε σε ορισμένα σημεία πρόσφυγες που αναπτύχθηκαν μέσα στην Κρήτη. Γι' αυτό και υπάρχουν τα λεγόμενα προσφυγικά σε κάποια σημεία, είτε στο Ηράκλειο. Εσύ το ξέρεις καλύτερα από μένα. Όχι, δεν το ξέρω καλύτερα, απλά έχει το ξανακούσει, το έχω διαβάσει. Και στο Ρέθυμνο επίσης. Ναι. Το αποτέλεσμα είναι ότι δημιουργήθηκαν καινούργια ακούσματα χαρακτηριστικώς ρεμπετοκριτικά, από ό,τι λένε οι πηγές μου. Δεν ξέρω αν το Τα μπαχανιώτικα, ναι, εντάξει. Τα μπαχανιώτικα. Παρεμφερεί από ρεμπετο. Εντάξει, ρεμπετοκριτικά. Ναι, εντάξει. Όλο, ναι, επειδή μοιάζει πολύ ο μουσικός δρόμος, έχει να κάνει πάρα πολύ σε σχέση με τον δρόμο που είναι το ρεμπέτικο. Γι' αυτό η ουσία, εντάξει. Οι πρόσφυγες, όπως λες, μετά την ανταλλαγή του μουσικού, το πάντρεμα αυτό έχει βγάλει τα μπαχανιώτικα. Το... Που παίζονται και με τον Βουλγαρί, παίζονται. Και με κυρίως με Βουλγαρί. Αποδίδεται δηλαδή ο ήχος τους πιο σωστά. Μάλιστα, τις αρχές του αιώνα οι νέοι μουσικοί που εμφανίζονται στο προσκήνιο της κριτικής μουσικής σκηνής είναι πολύ αξιόλογοι, αφού η αγάπη των κριτικών είναι γνωστή για την μουσική. Και ακόμα περισσότεροι μας τώρα. Και μεγαλώνει. Έτσι εμφανίζεται μια νέα γενιά μουσικών που αναπτύσσεται στα γλέντια, στις γιορτές. Το μουσικό αυτό αλυσβερίσει για να πλογίσουμε τα γένια μας γίνεται πιο έντονο με την έλευση του ραδιοφώνου. Κάτι να πούμε και για το σπίτι μας. Και να είσαι καλά, γιατί... Ο Ψιλωρίτης, τα Νόγια, η Κίσαμος, στα Χανιά και μερικές άλλες περιοχές στο νησί γίνονται μητροπόλεις της κριτικής μουσικής. Οι πρωτομάστορες της κριτικής μουσικής, Ανδρέας Ροβινός, Μπατσεβάνης, Χαρέλος Φουσταγέρης. Το βασικό όργανο της Κρήτης είναι η Λύρα που αναφέραμε. Τη Σκυτάλη, μια άλλη εννιά μεγάλων καλλιτεχνών είναι ο Σκορδαλός, ο Μουντάκης, ο Κλάδος. Έτσι. Και τόσοι άλλοι δάσκαλοι, όπου επόμενη γενιά έχουμε την παρουσία του Νίκου Τσιλούρη και του αδελφού του Τσαραντώνης και τόσοι άλλοι. Σταματάω λίγο εδώ να μην ζαλίσω τους ακροτές. Εντάξει, πούμε, καλά τα λες, εντάξει. Αδειμονούν. Και με κίνδυνο να ξεχάσουμε κανένα. Να μας συγχωρήσουν, απλώς να δώσουμε λίγο το στίγμα της παραδοσιακής κριτικής μουσικής. Το μικρόφωνο σε εσάς. Λοιπόν, τι να παίξουμε, ντουζάκια. Θέλω να είμαι ανάμνηση μόνο μες στην καρδιά σου. Μόνο μες στην καρδιά σου κάνε με αναστεναγμό να ζω στα σωτικά σου. Είσαι το πρώτο αίσθημα που βάλα στην καρδιά μου. Που βάλα στην καρδιά μου και δε θα σ' αρνηθώ ποτέ, γλυκιά παρηγόρια μου. Παρέα! Ωπα! Thank you.
η φτωχή κακιά δε χωράει. Κακιά δε χωράει γιατί, γιατί δεν ξέρει να μισεί, μόνο να αγαπάει. Και διαμαντένια πέτρα πως ήθελα να δώσω με το μάτι μου εξεπέτα. Ρίξε μια σκαπεδιά στη γης, ρίξε μια σκαπεδιά στη γης να δεις άνθρωπου χάλι. Να δεις ανθρώπου χάλι, να δεις τα που γίνονται, τα πλούτη και τα καλή. Άμα. Τώρα αρχίζει να πιούμε μια τσιγουδιά. Με τη γη σας. Βίβα. Πάντα καρές. Καλό Πάσχα να έχουμε. Πάλι πότε να έχουμε. Καλό Πάσχα. Καλή ανάσταση στους όλους. Βίβα. Όχι. Βίβα. Χαρές, χαρές. Πάντα για, πάντα για. Σήμερα πλέον, από ό,τι λένε σημειώσεις, μια πλειάδα μεγάλων μουσικών, πολλών από τους οποίους είναι γνωστοί και εκτός Κρήτης. Εσείς έχετε τολμήσει να βγείτε και εκτός Ελλάδος? Το έχετε σκεφτεί, σας έχουν γίνει προτάσεις, τίποτε? Έχουμε πάει στο... στην Κύπρο, έχουμε πάει πριν 5-6 χρόνια, πόσα χρόνια είναι, και παραπάνω πρέπει να είναι. Με το χορευτικό της Ηλίου Πολύς και το δάσκαλο του Βανούργου. Το... έχω ένα φίλο ο οποίος δεν θέλει να εμφανιστεί και έχουμε ένα κοινό γνωστό που έχει ένα χορευτικό όμιλο, η Κύπρος, ο οποίος θέλει πάρα πολύ να πάμε. Να πάμε οι προτάσεις όλοι, ναι, και να έρθουνε. Γιατί όχι. Σας... καλησπέρις. Να θυμίσω όμως το χορηγό της εκπομπής, είναι ο Φόρος Σμύρνη, Κάβα, Τσιρί Καρπί, παραδοσιακά προϊόντα, Ελευθερίου Βενιζέλου 140 Νέα Σμύρνη, 216-723-63, είναι ο Φόρος Σμύρνη. Ευχαριστούμε τον χορηγό για τα ωραία πράγματα που μας προσέφερε και να συνεχίσουμε με τον Αντρέα που τον έχω σήμερα από κοντά. Θέλω να μου πεις πόσο έχει εξελιχθεί η ματιοθήκη σας, πόσο έχετε πείσει κόσμο να φτιάξει δικές του φορεσιές τα τελευταία χρόνια. Τα τελευταία χρόνια είναι δύσκολα κάποιος να φτιάξει μια τέτοια φορεσιά. Προσπαθούμε λοιπόν γι' αυτό να καλύψουμε όσο γίνεται την ματιοθήκη μας, να τη μεγαλώσουμε όσο γίνεται περισσότερο. Να θυμίσω μονάχα ότι στην παρέλαση είχαμε περίπου μικρή μεγάλη 60 άτομα. Μπράβο. Όλοι αυτοί καλυμμένοι από το σύλλογο. Πολύ καλό. Αυτά είναι. Νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Μάλιστα. Πόσα τμήματα έχει φέτος περίπου ο σύλλογος χορευτικά, και θα μιλήσουμε και μετά για τη μουσική. Αν υπολογίσουμε ότι δουλεύει ο σύλλογος χορευτικά 4 μέρες,
από 3-4 τμήματα περίπου που έρχονται μαζί με τα παιδικά είναι αρκετά. 16. Πω. Τόσο περίπου. Και το ευχάριστο είναι ότι εγώ χαίρομαι πόσα παιδάκια από πέρσι και φέτος, αν τα λέω σωστά. Σωστά, σωστά. Σωστά τα λες. Έχουμε μία αύξηση κάθε χρόνο περίπου. Φέτος έχουμε φτάσει στα 55-56 παιδάκια είμαστε. Το νέο αίμα που βλέπουμε. Αυτό είναι και για όλους τους συλλόγους βέβαια, και μια, επειδή μιλάμε τώρα για το Ένωση Κριτών Νέας Σμύρνης, και μπράβο σας για τη δουλειά που κάνετε, είναι η μεγαλύτερη επιτυχία, θεωρώ. Θα σας πω μια σκηνή που έχω δει ένα Σάββατο. Χορεύουν πρώτα τα παιδάκια και μετά περιμένουν οι μαμάδες. Τα παιδάκια κάπου στις γωνίες ζωγραφίζαν και χορεύαν οι μαμάδες. Είναι η πιο ωραία εικόνα που έχω δει. Περνάει ο στο μικρόβιο στα μικρά και μεγάλη. Έτσι ακριβώς. Οι νέοι παρασύρουν τους μεγαλύτερους. Καλό είναι αυτό, καλό είναι αυτό. Το αντίθετο γίνεται πολλές φορές. Με τι θα συνεχίσουμε? Λοιπόν, πάμε ό,τι θέλετε. Έχουμε καμιά παραγγελία? Παραγγελία. Να αφαιρώσουμε σε ένα φίλο σας, φίλο μας κοινό, το Μιχάλη τον Οικονομόπουλο, πριγκιπέσα, που την έχει. Να είναι καλά ο Μιχάλης όπου κι αν είναι. Μα δεν μπορώ και να γεννώ.
μπορώ και να γεννώ. Για σένα πρώτο βροχή, για σένα πρώτο βροχή. Αυτά είναι, αγαπητοί ακροατές. Σας υποσχέθηκα ότι θα το κάψουμε το στούντιο και θα το κάψουμε. Έτσι. Να πω ακόμη μια φορά ένα μεγάλο ευχαριστώ στο χορηγό της εκπομπής, είναι ο Φόρος Σμύρνη, με τσιρούς, καρπούς, ποτά, παραδοσιακά προϊόντα. Ελευθερίου Βενιζέλιο 140, Νέα Σμύρνη, τηλέφωνο 216-723-63. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και θέλω μια παραγγελιά από το CD σας, που επιθυμία και παραγγελιά. Και ευχαριστώ το κοινό που δεν εμφανίζεται. Όρκο σου δίνω, αγάπη μου. Θα το παίξουμε. Πάμε. Είναι απέτσι του κόσμου. Thank you.
στα όνειρά σου. Σου δίνω αγάπη μου, πως να με στην καρδιά σου. Άντε σαμάνα, πως να με στην καρδιά σου. Ω, και πως θα ζεις, και πως θα ζεις ώστε να ζω. Πώς θα ζεις ώστε να ζω. Και πώς θα ζεις ώστε να ζω μέσα στα όνειρά μου. Άντε σαμάν μέσα στα όνειρά μου. Μπράβο σας. Και το κοινό έχει μια απέτηση. Το τελευταίο κομμάτι από το CD που μου προσφέρατε. Θα παίξουμε, έχουμε επιθυμία και μετά. Επιθυμία. Λοιπόν. Στείλανε μήνυμα. Ω, άμα μήνυμα, ναι. Βεβαίως, τα μηνύματα προηγούνται. Και τον είπα, άστρα μη με μαλώνετε, πως τραγουδώ τη νύχτα. Άστρα μη με μαλώνετε, πως τραγουδώ τη νύχτα. Σαν τραβά από τον πόνο μου, σαν τραβά από τον πόνο μου. Από το χώρο μου που δεν το μαρτύρουνε. Από γονέκι υπομονή, από γονέκι υπομονή. Άγιος με κατά της εσά. Κρυπούνε κι υπομονή με τσόρες και κρυπούνε στα στραβά από το πόνο μου. Που δεν το μαρτυρούνε στα στραβά από το πόνο μου. Που δεν το μαρτυρούνε. Έχασα την αγάπη μου, έχασα την αγάπη μου. Έχασα την αγάπη μου, έχασα την αγάπη μου. Κι
και εσύ ρωτάς φεγγαρί. Τα λέω. Για τα τσινίχτες δεν μπορεί, για τα τσινίχτες δεν μπορεί. Άκη πως με κατάτησες, για τα τσινίχτες δεν μπορεί. Ο ύπνος να με πάρει, έχασα την αγάπη μου. Και εσύ ρωτάς φεγγάρι, έχασα την αγάπη μου. Και εσύ ρωτάς φεγγάρι. Από όλα τα άστρα του ουρανού, 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 ένα θαλάσσι μαλλί. Άρεσε και τα αγάπησα, μ' άρεσε και τα αγάπησα. Άχι γαϊδί και βάσανα, μ' άρεσε και τα αγάπησα. Μα εχάθη τα λοβράδια από όλα τα άστρα του ουρανού. Ένα βαλά σημάδι από όλα τα άστρα του ουρανού. Ένα βαλά σημάδι. Κόμπα! Παρέα! Σ' αγαπώ, στα χίλια που σε βάνω. Στα χίλια που σε βάνω, για σένα την εγκράτηξα. Μπορώ να σου την κάνω, για σένα την εγκράτηξα. Μπορώ να σου την κάνω. Αλέω! Γεια σου, γιο! Αν αισθανθείς, αν αισθανθείς καμιά φορά. Εβίβα. Ο καλό να βρω. Χαρές, χαρές, κοπελιά. Μόνο με καλό. Και σαν άγνωστο, και σαν άγνωστο εκεί. Έτσι αγαπητοί ακροατές, περνάμε ωραία εδώ σε αυτή την εκπομπή που κάνει διαδρομή στον πολιτισμό, στην ιστορία και στα ήθη-έθιμα της Ελλάδος μας. Και ιδιαίτερα σήμερα στην όμορφη Κρήτη. Θα συνεχίσουμε, αφού πω στην υγειά σας να είστε πάντα καλά. Να έχετε ωραίους μουσικούς δρόμους σε αυτό που έχετε επιλέξει να κάνετε, να υπηρετείτε την παράδοση. Στην υγειά σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Στην υγειά σας και πάντα χαρές. Πάντα χαρές, καλή δύναμη σε όλα που κάνετε. Πάμε. Ό,τι
ότι ό,τι δεν θα μας ρωτήσει θα παίξουμε ένα από τα δύο. Έτοιμο το χορευτικό είναι. αδειμονεί βέβαια και το κοινό που είναι μουγκό σήμερα. Θέλω να πω στην υγεία του γραμματέα της Ένωσης Κριτών Νέας Σμύρνης, να είναι καλά εκεί που είναι. Δεν ήθελε να γενικού, σήμερα γενικού γραμματέα. Ναι. Ξέρω ότι μας αγαπά, είναι κοντά. Μας αγαπά και ο σύλλογος και πάντα ξέρει ο σύλλογος και είναι δίπλα ο Ανδρέας ότι η πόρτα του, του συλλόγου για μας είναι ανοιχτή, αλλά και για εσάς στο στούντιο. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Όπως και αγαπητοί φίλοι, να ξέρετε όποτε θέλετε να έρθετε, τώρα που μάθατε και το δρόμο. Λοιπόν, πάμε. Εγώ θα έλεγα να παίξουμε άλλα δύο τραγούδια και να κλείσουμε κάπως. Εκτός αν έχουμε παραγγελίες, οπότε κανείς δεν μας υποχρεώνει. Εσείς ό,τι έχετε διάθεση. Πάμε. Το ραντεβού, όπως λέει και το κοινό, θα ανανεωθεί. Εγώ είπα ότι με το καλό. Πρέπει να φύγουμε για κάτω. Όποτε θέλετε, είπαμε το στούντιο είναι ανοιχτό. Με μεγάλη μας χαρά. Ωραία. Πάμε λοιπόν. Όσα ταξίδια με το νου,
τα μάτια κι άφησε. Κι άφησε, κλείσε τα μάτια. Κλείσε τα μάτια κι άφησε. Κλείσε τα μάτια κι άφησε. Ελεύθερη τη σκέψη. Άντε σαμάν, ελεύθερη τη σκέψη. Κι αν η καρδιά σου, κι αν η καρδιά σου μ' αγαπά, μ' αγαπά. Αν η καρδιά σου μ' αγαπά, όταν μου θα τη δέσει, άντε ζαμάν, όταν μου θα τη δέσει. Ποιος το κι όμως φαίνεσαι στην όψη του προσώπου. Σε κρύψα κι όμως φαίνεσαι στην όψη του προσώπου. Πολύ ωραίο κομμάτι. Εδώ να θυμίσω ότι έχω μια υποχρέωση απέναντι στον υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων του Συλλόγου της Ένωσης Κρητών. Τα χαιρετίσματά μας στον κύριο Τσιρίκο. Να είναι καλά. Μου είπε μην τυχόν και τον ξεχάσω γιατί ουέ και αλίμονο. Επίσης να θυμίσω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο χορηγό της εκπομπής, είναι ο Φόρος Σμύρνη, Ελευθερίου Βενιζέλου 140 Νέα Σμύρνη, 216-723-63, με εξαιρετικά παραδοσιακά προϊόντα, κρασί, εξαιρετικό, τσίπουρο, τσικουβιά και άλλα ωραία πράγματα. Ελευθερίου Βενιζέλου 140 στη Νέα Σμύρνη. Λοιπόν, να κλείσουμε με τι. Ένα κομμάτι θα παίξουμε. Πάμε. Δικό σας. Να ρωτήσω κάτι, μισό λεπτό. Μήπως, αν θέλετε, να κλείσουμε με κάτι δικό σας, το τελευταίο κομμάτι του CD, του έρωτα. Την επόμενη φορά. Γιατί? Θέλουμε να κλείσουμε με πιο διαφορετικό. Ό,τι μπορεί. Άλλη φορά, εντάξει, αυτό είναι πιο ακουστικό, εντάξει, άλλη φορά. Πάμε. Ό,τι θες. Εγώ θέλω. Τα μάτια γίνονται φωτιά.
μορφή ένα ρεζίδι. Να σε χαρώ, τα μάτια γίνονται φωτιά. Τα μάτια γίνονται φωτιά, όπως φίλος γίνεται. Να σε χαρώ, σε χαρώ και γίνονται στάδια.